Σας φέρνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την πολύπαθη Χαλκιδική. Από τη Χαλκιδική που ένιωσε τη χειρότερη κρατική βία και όμως παραμένει ανυποχώρητη. Από τη Χαλκιδική που λέει όχι στα χρυσορυχεία, όχι, αυτός είναι ο τόπος μας, δεν θα αφήσουμε κανένα να βάλει το πόδι εκεί, να καταστρέψει τη ζωή μας, το μέλλον των παιδιών μας. Για να κερδίσουν κάποιες εταιρείες, κάποιοι τόπιοι και ξένοι χρυσοθύρες, εκατομμύρια και εμείς να μείνουμε σε ένα ρημαγμένο τόπο, σε μια ρημαγμένη ζωή. Έχουμε κάνει ένα κοινό μέτωπο πια. Η Χαλκιδική, το Κιλκής, η Θράκη, όλοι μαζί αγωνιστικά θα τους αποτρέψουμε. Αυτές οι τριτοκοσμικές τάχα μου επενδύσεις δεν θα περάσουν στην Ελλάδα. Δεν αρμόζουν στην Ελλάδα του αύριο. Εμείς ορματιζόμαστε μια άλλη Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου πάνω απ' όλα θα είναι ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Και όχι τα κέρδη των εταιριών. Ας το πάρουν λοιπόν απόφαση. Εξόριξη δεν γίνεται, μην τρέπετε ελπίδες. Αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις σιρίδες. Εξόριξη δεν γίνεται, μην τρέπετε ελπίδες. Αν θέλετε χρυσό, ανοίξτε τις σιρίδες. Ο βουλευτής ο Ευρώπης Ιλχάν Καραγιουσούφ του ΣΥΡΙΖΑ έχει το λόγο. Αγαπητοί συντοπίτες, αγαπητοί συμπατριώτες και αγαπητοί αγωνιστές που ήρθανε εδώ να μας στηρίξουμε από την Χαλκιδική, την όμορφη, την οποία όπως και εδώ προσπαθούν να την καταστρέψουν μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν κάποια ξένα συμφέροντα. Καλούμε την κυβέρνηση, τον Υπουργό, να ανακαλέσει την όποια άδεια προτίθεται να δώσει στα χρυσορυχεία, αν αγαπάει τον λαό και όχι τα ξένα συμφέροντα. Προσθέσω και τα εξής, ότι εμείς μεταφέρουμε το πρόβλημα αυτό στη Βουλή και προκαλούμε τη συζήτηση του θέματος, έτσι ώστε η κυβέρνηση επιτέλους να αποφασίσει ή θα είναι με εμάς ή θα είναι με αυτούς. Ευχαριστώ. Δεν εκπροσωπώ τους αγωνιστές της Χαλκιδικής, γιατί δεν υπάρχουν οι αγωνιστές της Χαλκιδικής. Είμαστε όλοι αγωνιστές εδώ και αν κάποιος τους εκπροσωπεί είναι αυτός ο λαός που είναι και ο λαός που δεν είναι εδώ. Έτσι λοιπόν εγώ είμαι απλά ο Τόνης ο Παπαγεωργίου. Για όσους εδώ και 15 χρόνια παλεύουν σε αυτό τον τόπο, θα τους θυμίσω μια σκηνή πριν από 15 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη, όπου ο διευθυντής της εταιρείας, ο Αλής του Μνήμης, ο Γιάννης ο Σανούδος, σήκωσε αυτή την πέτρα ψηλά και είπε «Αυτή η πέτρα είναι η σωτηρία της Θράκης. Πάρτε όλη μια πέτρα από αυτές, σκύψτε κάτω, είναι το μετάλλευμα, αυτό είναι το κοίτασμα εδώ. Πάρτε μια πέτρα για να την έχετε, για να την πετάξετε στα κεφάλια από όλους αυτούς που θα έρθουν εδώ αύριο να πάρουν αυτό το τόπο. Ευχαριστώ. Ας έρθουν οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Φίλοι αγωνιστές, θέλω στο πρόσωπο των αγωνιστών από τη Χαλκιδική να χαιρετήσω
τους χιλιάδες κατοίκους της Χαλκιδικής που συγκρούονται όλο αυτό το διάστημα στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Εκεί είναι το πρώτο μέτωπο. Θέλω να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα εδώ από το πέραμα, από το σημείο μηδέν για μας, ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να προχωρήσουν και να αρπάξουν τον πλούτο της περιοχής. Δεν θα τους αφήσουμε να μετατρέψουν τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον σε ένα κρανίου τόπο. Δεν θα τους αφήσουμε να καταστρέψουν και να υποβαθμίσουν τους παραγωγικούς πλούτους της περιοχής. Χθες, αγαπητοί συναγωνιστές, η εταιρεία φοβισμένη, θορυβημένη από τη σημερινή μας κινητοποίηση προκάλεσε, μας είπε, ακούστε, ότι ο διάλογος, η διακίνηση ιδεών τελείωσε. Τώρα είναι η στιγμή της συνταγματικής τάξης και της νομιμότητας. Ποιοι μιλούν, αυτοί που το μόνο που ξέρουν είναι να εξαγοράζουν συνειδήσεις, να πληρώνουν και να λαμβάνουν πολιτικούς, να περνούν τις μελέτες τους, να καθορίζουν τις αποφάσεις αυτής της ετοιμόρροπης κυβέρνησης που δίνει γη και είδωρ για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδιά τους. Θέλουμε να τους πούμε από εδώ ότι ξέρουμε την νομιμότητά τους. Τη γνώρισαν οι συναγωνιστές μας στα βουνά στη Χαλκιδική. Δεν τους φοβόμαστε. Θα τους αντιμετωπίσουμε και εδώ. Δεν τους φοβόμαστε. Είμαστε οι πολλοί, οι χιλιάδες. Αυτοί είναι οι λίγοι. Μια χούφτα ξένα συμφέροντα. Γι' αυτό και θα τους νικήσουμε. Εμείς εδώ είμαστε οι εμπροστοφυλακοί ενός μεγάλου πολύχρωμου ενωτικού κινήματος στη Ροδόπη και στον Εύρο. Δεν πρόκειται να φοβηθούμε τίποτα. Ας το πάρουν καλά χαμπάρι. Γιατί η ζωή είναι πολύ πιο ισχυρή από την καταστροφή που θέλουν να φέρουν. Γιατί το φυσικό περιβάλλον έχει μεγαλύτερη αξία από το χρυσό τους. Και γιατί η ελπίδα είναι πολύ πιο ισχυρή από το φόβο και τον εκβιασμό που αυτοί χρησιμοποιούν. Μπορούμε και θα τους νικήσουμε. Καλό αγώνα! Ας έρθει ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους της Νομαρχιακής Επιτροπής Εύρου και Ροδόπης του ΚΚΕ, απευθύνουμε στη σημερινή αγωνιστική συγκέντρωση θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Η σημερινή συγκέντρωση, όπως και πριν από 5 μήνες, αποτελούν απάντηση απέναντι στην κυβέρνηση του Μαύρου Μετώπου που θέλει με το ζόρι έτσι και καλά να επιβάλλει την καταλήξτευση του ορυκτού πλούτου της περιοχής μας, να καταστρέψει το περιβάλλον και την υγεία, υπερετώντας τα συμφέροντα μιας χούφτας μονοπολιτών των χρυσοδύρων. Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο συζητήσουν τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, έστελαν εδώ ως ντίλερ τον υφυπουργό του ΙΠΕΚΑ για να μας πείσει ότι τα χρυσορυχεία μπορούν να φέρουν θέσεις εργασίας, να φέρουν ανάπτυξη, ότι θα πρέπει να συμβιβαστούμε
να σκύψουμε το κεφάλι. Η απάντηση ήταν, είναι και είναι καθολική. Τα χρυσορυχεία και οι χρυσοθύριες πρέπει εδώ και τώρα να φύγουν. Έχει μεγάλη πολιτική ευθύνη η συγκυβέρνηση που ακόμα δεν έχει αφαιρέσει τα μεταλλευτικά δικαιώματα. Έχουν μεγάλες ευθύνες γιατί οι υποσχέσεις που δώσανε που ήταν κούφια λόγια ότι όσο ο λαός δεν θέλει τα χρυσορυχεία δεν πρόκειται να γίνουν. Τους καλούμε εδώ και τώρα να αφαιρέσουν κάθε μεταλλευτικό δικαίωμα. Να επιστρέψουν το κοίτασμα ο χρυσός και η έκταση στο δημόσιο, στο λαό που ανήκει. Όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να αποτρέψουμε και την εξόριξη και να προστατεύσουμε τον ορυκτό μας πλούτος. Όλοι στον αγώνα ενάντια στα χρυσορυχεία. Εκ μέρους της νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, τόσο του νομού Εύρου, όσο και από ψηφίσματα των πολιτικών οργάνων της Ροδόπης και της Ξάνθης, και θυμίζοντας τόσο τις δηλώσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, ότι την απόφαση για τη συγκεκριμένη επένδυση θα την πάρει η τοπική κοινωνία. Και η τοπική κοινωνία για μια φορά ακόμα σήμερα απάντησε κατά στο χρυσό. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, καμία επένδυση. Εμείς λέμε ως Δημοκρατική Αριστερά Ροδόπης και Εύρου, αυτού του είδους επένδυση δεν μπορεί να περάσει χωρίς τη λαϊκή συνένεση. Και έχουμε αμετάκλητα αποφασίσει στις τοπικές μας κοινωνίες ότι η ανάπτυξη της Θράκης περνά μέσα από την ανάπτυξη του φυσικού της πλούτου. Περνά μέσα από την ανάπτυξη των φυσικών της πλεονεκτημάτων. Περνά μέσα από την ήπια ανάπτυξη που θα σέβεται τους ανθρώπους και το περιβάλλον της. Γιατί η Θράκη ήταν παρθένα και θα παραμείνει με τη βούληση του λαού. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε κάθε τι σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά και σε επίπεδο Αθηνών, προκειμένου αυτή η επένδυση να μην περάσει. Ευχαριστώ. Ερετά πρόσωπα, ας έρθουν να μας πούνε δύο λόγια, δύο αγωνιστές που δεν είναι αιρετοί, αλλά είναι πάνω απ' όλα. Ο Λάζαρος ο Τόσκας από τη Μεγάλη Παναγιά της Χαλκιδικής. Εμείς από τη Χαλκιδική σας δηλώνουμε ότι είμαστε εδώ και αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Και πρέπει να ξέρετε ότι αυτό που φοβούνται είναι ότι είμαστε όλοι μαζί. Κιλκής, Χαλκιδική, Σέρες, Θράκη. Θα δώσουμε τον αγώνα όλοι μαζί και θα διώξουμε τους χρυσοθύρες από τον τόπο μας. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι δεν πρέπει να αφήσετε να εγκατασταθεί κανένας εδώ. Αν έρθουν εδώ την επόμενη φορά που θα ξαναρθούμε, γιατί θα ξαναρθούμε όποτε χρειαστεί, θα βρούμε εδώ τα ΜΑΤ. Εκεί στη Μεγάλη Παναγιά μας έχουν χτυπήσει πολλές φορές. Τους αποδείξαμε ότι δεν τους φοβόμαστε. Και εδώ να έρθουν τα ΜΑΤ, πάλι εδώ θα είμαστε. Πριν δύο εβδομάδες δεχτήκαμε δολοφονικές επιθέσεις από τα ΜΑΤ. Σπάσαν μέχρι μπαμπρίζ αυτοκινήτων και πετάξαν μέσα χημικά. Δεν πτωούμαστε, δεν τους φοβόμαστε. Και η ζωή μας ακόμη αξίζει περισσότερο από τον τόπο μας, από το μέλλον των παιδιών μας. Γι' αυτό θα μας βρουν μπροστά τους. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα χρυσορυχείο σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη τη Θράκη. Αν είναι εδώ ο Ηλίας ο Ιωαννάκης, ο δήμαρχος Μαρολίας Σαπών, εάν δεν είναι ο δημοτικός σύμβουλος Ορχάν από το Δήμο αυτό, θα χαιρετήσει. Αυτοί μιλάνε για κερδικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρωπινές ζωές. Αυτοί μιλάνε για κερδικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρωπινές ζωές. Κα...
Καλημέρα, κύριες και κύριοι συνάδελφοι και συναγωνιστές. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, μόνο θέλω να μεταφέρω ενός γέρου προηγουμένως κάτω, περιμένοντας να ξεκινήσουμε εδώ, μου είπε δύο προλογάκια. Έχει ένα αγρόκτημα εδώ δίπλα, το αξιολογήσαν το χωράφι 1.700 ευρώ το στρέμμα. Λέει, από τους προγόνους του που το παρέλαβε το χωράφι αυτό, μέχρι τώρα έχουν περάσει γενιές και γενιές, φάγανε, ήπιανε, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, σπουδάσανε και φτάσανε ως εδώ. Οπότε αυτή η γη, λέει για μένα, δεν αξιολογείται. Δεν θέλω το χωράφι μου να μετατρέψω για ένα ψιλοδεκάρα, για μια ψιλοευρώ. Όπως ξεκίνησαν οι πρόγονοί μας και φτάσανε και φέροντας, στείνοντας αίμα σε αυτό το τόπο μέχρι εδώ, θα το συνεχίσουμε και εμείς από εδώ και πέρα. Δεν θέλουμε να το καταντήσουμε τάφο. Εδώ είμαστε, θα αγωνιστούμε όπως ορκιζόμαστε τότε οι άντρες, το ξέρω, πηγαίνοντας στο στρατό μέχρι και το τελευταίο ρανίδα του αίματός μας. Δεν ραζίνουμε τη γη μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι το κοινοτικό διαμέρισμα Μάκρης με τα χωριά Μάκρη, Δίκελα, Μεσημβρία και Πλάκα. Πριν από μερικές μέρες κάνανε μόνοι τους μια εκδήλωση πρωτοφανή στα χρονικά. Σήμερα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο Χατζηαθανασίου, ο πρόεδρος της Μάκρης, να μας μιλήσει. Γεια σας, καλωσορίζω όλους σας. Πριν από μια εβδομάδα έχουμε μπει και εμείς στον αγώνα αυτόν, πρώτη φορά ίσως για την τοπική κοινότητα Μάκρης. Κάναμε μια προσπάθεια μεγάλη, η κινητοποίηση ήταν πολύ δυναμική. Η περιοχή μας πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα επηρεαστεί και ο τουρισμός και η γεωργία και η κτηνοτροφία και θα προβληθεί αρνητικά όλη η περιοχή αυτή. Θα παλέψουμε μέχρι τέλος στον αγώνα και εμείς αυτό, όχι στα χρυσολυχεία. Ευχαριστώ. Έλα βρεβά να περπάτα σιγά. Όχι, αυτό ήταν δύνατο. Thank you.